Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό θέμα έχουμε σήμερα, το οποίο όμως νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο σε όλους εμάς που κάνουμε ψυχοεκπαίδευση. Πριν κάνα μήνα περίπου έλαβα το ακόλουθο email από μια φίλη, στο οποίο έδωσα τον τίτλο στο βίντεο που φτιάχνω τώρα, το θεωρητικό, με αφορμή αυτό το email, «Πώς εφαρμόζεται η έννοια να ζήσω τη ζωή μου». Η φίλη που έστειλε το email είχε βάλει τον τίτλο «Πότε ζει τη ζωή του κάποιος ο οποίος έχει ψυχικά τραύματα». Χαίρετε κυρία Θέκλα, χαίρετε. Ελπίζω να είστε καλά και να περνάτε όμορφα στην Κρήτη. Είμαι πολύ καλά, ευχαριστώ και το ίδιο εύχομαι και για σένα. Σας στέλνω το mail αυτό συγκλονισμένη ακόμα από την τόση ξαφνική απώλεια της κυρίας Γεννηματά. Αυτό το email είχε έρθει λίγες μέρες μετά που έφυγε από αυτή τη ζωή η κυρία Φόφη Γεννηματά, η οποία μου γέννησε διάφορες φιλοσοφικού τύπου απορίες, τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας και αν τις θεωρείτε ενδιαφέρουσες να τις κάνετε vlog. Ναι, τις θεωρώ ενδιαφέρουσες και τις κάνω vlog. Τις τελευταίες ημέρες βλέπουμε διάφορα γνωμικά της κυρίας Γεννηματά για το πώς πρέπει να μην φοβόμαστε στη ζωή, αλλά να τη ζούμε με το κουτάλι που λέμε. Το γεγονός ότι έφυγε τόσο ξαφνικά μια νέα γυναίκα ήταν για μένα μια υπενθύμηση του πόσο μικρή είναι πραγματικά η ζωή και πώς μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα από τη μια στιγμή στην άλλη. Και έκανα τις παραπάνω σκέψεις, απορίες. Πρέπει όντως να ζούμε κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία? Δεν είναι επικίνδυνο να ζούμε έτσι όταν η σκέψη ότι μπορεί αύριο να μην ζούμε μπορεί να μας οδηγήσει σε συμπεριφορές που μπορεί να επιφέρουν ίσως καταστροφικές συνέπειες στο εργασιακό μας περιβάλλον και την προσωπική μας ζωή, καθώς όταν τελικά θα συνεχίσουμε να ζούμε θα έρθουμε εν τέλει αντιμέτωποι με αυτές μας τις συμπεριφορές? Πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση αυτή. Λέει η φίλη δηλαδή, με απλά λόγια, αν ζούμε την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, δεν κινδυνεύουμε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα τα βρούμε μετά μπροστά μας, επειδή δεν σημαίνει πως όταν ζεις την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, πως όντως είναι η τελευταία μέρα. Για παράδειγμα, κάποιος ο οποίος αποφασίζει να ζει την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, μπορεί να παραιτηθεί από τη δουλειά του, επειδή το περιβάλλον εκεί πέρα είναι ασφιχτικό ή τον δυσκολεύει, και να πει: θα ζω την κάθε μέρα σαν είναι η τελευταία, οπότε θα παραιτηθώ από αυτή τη δουλειά που μου σπάνε τα νεύρα και μετά, επειδή δεν θα είναι η τελευταία μέρα, να βρεθεί χωρίς δουλειά με όλες τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό. Ή μπορεί κάποιος που ζει την κάθε μέρα σαν είναι η τελευταία να πάει να διαλύσει μια σχέση, είτε φιλική, είτε συγγενική, είτε ερωτική, και μετά να τα βρει μπροστά του. Αυτό καταλαβαίνω ότι ρωτάει η φίλη. Πάμε να δούμε το επόμενο ερώτημα και θα τα απαντήσω όλα μαζί στο τέλος. Πρέπει όντως, πότε λέμε τελικά ότι κάποιος έχει ζήσει τη ζωή του, ειδικά όταν φέρει τραύματα από την παιδική του ηλικία? Θα απαντήσω στη συνέχεια. Όταν θα κυνηγήσει και θα πέσει με τα μούτρα σε έναν έρωτα ανεκπλήρωτο, για τον οποίο θα κλάψει, θα πονέσει, θα το ζήσει στο φουλ, ή όταν θα παρνηθεί τον έρωτα αυτό, γνωρίζοντας πια ότι είναι ανεκπλήρωτος και θα περιμένει μέχρι να έρθει στο δρόμο του ένας υγιής έρωτας? Πότε ζει τη ζωή του, όταν ζει τα πάθη του ή όταν καταπολεμεί τα πάθη του? Πότε ζει τη ζωή του κάποιος, όταν θα προσφέρει στους άλλους επειδή έχει ανάγκη να βάζει τις ανάγκες τους πρώτες, παίρνοντας συνάμα και ικανοποίηση από αυτό, ή όταν θα κάνει πίσω, βάζοντας και τον εαυτό του στην εξίσωση, θυσιάζοντας όμως λίγη από την ικανοποίηση που παίρνει με το people pleasing? Φιλενάδα, σε καμία περίπτωση κάποιος δεν ζει τη ζωή του όταν κάνει people pleasing, σε καμία απολύτως περίπτωση. Αντιθέτως, ζει τη ζωή των άλλων ανθρώπων και με τρόπο που δεν του το έχουν ζητήσει και περιπλέκει τα πράγματα για όλους και κανείς δεν είναι ευχαριστημένος. Το people pleasing είναι μια επικίνδυνη παγίδα για όλους τους εμπλεκόμενους. Σίγουρα δεν ζεις τη ζωή σου όταν είσαι people pleaser. Πότε ζει τη ζωή του κάποιος? Όταν θα κυνηγήσει μια καριέρα γιατί η δουλειά του δίνει φοβερή ικανοποίηση, ή όταν θα κάνει ένα βήμα πίσω γιατί ξέρει ότι μέσω του εργασιακού του περιβάλλοντος έπαιρνε απλά την αποδοχή που χρειαζόταν? Εξαρτάται για τον καθένα πότε ζει τη ζωή του σε σχέση με την καριέρα. Σαφώς, όταν κυνηγήσεις μια καριέρα επειδή η δουλειά σου δίνει φοβερή ικανοποίηση, ναι, ζεις τη ζωή σου. Εφόσον η δουλειά σου δίνει ικανοποίηση, φοβερή ικανοποίηση, και κυνηγιάς την καριέρα σου.
Όταν θα κάνεις ένα βήμα πίσω επειδή ξέρεις ότι μέσω του εργασιακού σου περιβάλλοντος παίρνεις απλώς αποδοχή και πάλι ζεις τη ζωή σου, γιατί αν μέσα από το εργασιακό σου περιβάλλον έπαιρνες απλώς αποδοχή και όχι φοβερή ικανοποίηση όπως γράφεις προηγουμένως, το να κάνεις ένα βήμα πίσω σημαίνει ότι μπαίνεις σε μια διαδικασία να βρεις πράγματα τα οποία σου δίνουν πραγματική χαρά και φοβερή ικανοποίηση. Άρα δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς δίλημα ή ερώτημα αυτό. Ούσε και εγώ, λέει η φίλη που στέλνει το mail, μια κοπέλα με πολλά ψυχολογικά τραύματα, join the club, όλοι εδώ πέρα είμαστε με πολλά ψυχικά τραύματα. Όταν λέω ότι έζησα τη ζωή μου, σκέφτομαι όλες αυτές τις στιγμές που ένιωσα έντονα συναισθήματα, που ερωτεύτηκα χωρίς ανταπόκριψη, που έκλαψα, που κυνήγησα τα όνειρά μου, που έκανα λάθη, που έπεσα και ξανασηκώθηκα. Όλα αυτά που με οδήγησαν στην καρέκλα του ψυχοθεραπευτή για να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Εγώ νομίζω ότι όταν λέμε όταν ζεις τη ζωή σου, εννοούμε να κάνεις αυτά που επιθυμείς, να εξερευνείς τις επιθυμίες σου και τις ανάγκες σου ελεύθερα. Χωρίς φόβο, να μην κρατιέσαι πίσω από το να ζήσεις, από το φόβο και τις φοβίες. Και στην προσπάθεια μου, λέει η φίλη, να ξεπεράσω προβληματικά μοτίβα του παρελθόντος, αισθάνομαι ότι πλέον δεν ζω. Όλα φιλτράνονται με τη λογική ξανά και ξανά για να μην επαναλάβω τις παθολογικές πρακτικές του παρελθόντος. Μήπως τελικά εμείς οι ψυχοπαθώντες και ψυχοπαθούσες, έτσι το γράφεις, έχουμε μια διαστρεβλωμένη εικόνα του ζω τη ζωή μου λόγω των τραυμάτων μας που το υγιές μας φαίνεται ξένο και έτσι συνεχίζουμε παλιά προβληματικά μοτίβα γιατί μόνο έτσι αισθανόμαστε ότι ζούμε. Αυτό μπορεί να συμβαίνει. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει ψυχικά τραύματα, έντονα ψυχικά τραύματα στο παρελθόν, μπορεί να βρίσκονται σε μια συνθήκη που να θέλουν πολύ ψηλή αδερναλίνη, να θέλουν πολύ ένταση για να νιώθουν ζωντανοί. Μπορεί να έχουν μια υποθάλπουσα κατάθλιψη, η οποία να τους επιφέρει και ανειδονία. Ανειδονία σημαίνει να μην βρίσκεις ευχαρίστηση σε πράγματα που καθημερινά, που φυσιολογικά ένας άνθρωπος που δεν πάσχει από κατάθλιψη, είτε φανερή και δηλωμένη κατάθλιψη, είτε άδειλη και υποθάλπουσα κατάθλιψη, ένας άνθρωπος που δεν πάσχει από κατάθλιψη μπορεί να χαρεί με αυτά τα πράγματα. Ή αυτό ισχύει για όλους, ότι τελικά ζεις όταν περνάς δύσκολα. Τι σημαίνει τελικά έζησα τη ζωή μου? Λοιπόν, είναι πολύ δόκιμο το ερώτημά σου, αν και είναι μπερδεμένο έτσι όπως το διατυπώνεις και το διάβασα ακριβώς όπως το διατυπώνεις, είναι έτσι μπερδεμένο και μπερδευτικό και είναι κατανοητό γιατί είναι μπερδεμένο, γιατί προσπαθείς να βρεις άκρη μέσα σε μια κατάσταση δύσκολη. Είναι πολύ θετικό το ότι έχεις πάει σε ψυχοθεραπεία και να συνεχίσεις την ψυχοθεραπεία σου, γιατί ακριβώς η ψυχοθεραπεία μας βοηθάει να ξεπεράσουμε τα τραύματά μας, να τα ξεδιαλύνουμε, να τα επιλύσουμε και να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ξανά την ικανότητα για χαρά και την ικανότητα για την άντληση ικανοποίησης από την καθημερινή ζωή. Θα σου απαντήσω γενικά στα ερωτήματά σου. Τι σημαίνει ζω τη ζωή μου? Ζω τη ζωή μου σημαίνει απολαμβάνω τη διαδικασία της ζωής. Αφήνω τον εαυτό μου να ζήσει. Επιτρέπω στον εαυτό μου να ξαναδοκιμάσει. Επιτρέπω στον εαυτό μου να κάνει νέες προσπάθειες για να βρει την ισορροπία, να βρει τη χαρά, να βρει την ευτυχία και να ξεπεράσει τα οδυνηρά τραύματα τα οποία κουβαλάει στη ψυχούλα του μέσα. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αν όχι όλοι, κουβαλάμε ψυχικά τραύματα. Γιατί κανείς δεν έχει γεννηθεί σε έναν τέλειο κόσμο, κανείς δεν έχει μεγαλώσει σε μια τέλεια οικογένεια και σαφώς έχουμε δεχθεί απογοητεύσεις, έχουμε δεχθεί ψυχικά χτυπήματα ή τραύματα μεγαλώνοντας. Όλα μας αυτά τα τραύματα συνιστούν τους εσωτερικούς μας δαίμονες, οι οποίοι δεν μας αφήνουν να ευχαριστηθούμε τη ζωή. Είτε μας προκαλούν ενοχές και φοβίες που δεν μας αφήνουν να δοκιμάσουμε ξανά και ξανά μέχρι να βρούμε το ρυθμό μας και τη δικιά μας ευτυχία και να βρούμε ποια είναι η δικιά μας η ζωή η οποία μας εκφράζει εμάς και μας ταιριάζει εμάς και να τη ζήσουμε, είτε δεν μας αφήνουν να κάνουμε τις προσπάθειες για να βρούμε την ψυχική μας ισορροπία. Ο τρόπος με τον οποίο καταλαβαίνω την έννοια να ζεις τη ζωή σου
ή να ζεις την κάθε μέρα σαν να είναι η τελευταία, είναι ο ακόλουθος, επειδή ακριβώς ρωτάς τη γνώμη μου, γι' αυτό λέω τη δικιά μου γνώμη. Είμαι σε ειρήνη με τον εαυτό μου, είμαι σε ειρήνη με το ποιος πραγματικά είμαι, αποδέχομαι τις δυνάμεις μου και τις αδυναμίες μου, αντιλαμβάνομαι τις αδυναμίες μου, τις ευαλωτότητες μου και τις δυσκολίες μου και κάνω φιλότιμη προσπάθεια για να τις ξεπεράσω. Αυτή η προσπάθεια περιλαμβάνει τη ψυχοθεραπεία, τη ψυχοεκπαίδευση, τον πνευματικό αγώνα και τη συνεχή προσπάθεια να ξεπερνάω τους φόβους μου και να ξεπερνάω τα μελανά σημεία του εαυτού μου, γιατί όλοι μας έχουμε μελανά σημεία, όλοι μας έχουμε αδυναμίες, όλοι μας έχουμε δυσκολίες, όλοι μας έχουμε πράγματα για τα οποία ντρεπόμαστε ή θέματα τα οποία μας δυσκολεύουν στη διαβίωσή μας. Δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος, δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ισχυριστεί και να ισχύει αυτό το πράγμα, ότι εγώ είμαι παντελώς δυνατός άνθρωπος, δεν έχω καμία αδυναμία, δεν έχω καμία δυσκολία, τα καταφέρνω όλα τέλεια, τα καταφέρνω σε όλων των ειδών της σχέσης της ζωής μου, στις συγγενικές σχέσεις, στις φιλικές σχέσεις, στις επαγγελματικές σχέσεις, στις ερωτικές σχέσεις κλπ. Οι άνθρωποι είμαστε ατελή όντα, που όταν ζούμε τη ζωή μας, ακριβώς σημαίνει ότι έχουμε το θάρρος να οδεύουμε ξανά και ξανά προς την τελειότητα. Έχουμε το θάρρος να αγωνιζόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι. Έχουμε το θάρρος να δοκιμάζουμε εαυτούς και αλλήλους, να δίνουμε ευκαιρία και στον εαυτό μας και σε άλλους ανθρώπους να τους γνωρίσουμε καλύτερα, να γνωρίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να δοκιμάσουμε τον εαυτό μας σε διάφορες συνθήκες. Σε αυτή τη διαδικασία της συνειδητής ζωής και της ενσυνείδητης ζωής, ο κάθε ένας από εμάς ξεχωριστά οφείλει να αναλάβει την ευθύνη του. Την ευθύνη του εαυτού του. Όταν παίρνεις τον εαυτό σου και τον βγάζεις εκεί έξω και τον βάζεις να δοκιμαστεί σε ένα κοινωνικό περιβάλλον, σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε ένα φιλικό περιβάλλον, όταν βάζεις τον εαυτό σου να δοκιμαστεί σε μία σχέση, γιατί μέσα από τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους δοκιμαζόμαστε, αναλαμβάνεις και την ευθύνη να μαζέψεις τα κομμάτια σου, τα δικά σου κομμάτια, όταν η αυτή η σχέση τυχόν δεν πάει καλά. Οι περισσότερες σχέσεις δεν θα πάνε καλά, γιατί οι σχέσεις είναι δοκιμές. Οι σχέσεις είναι δοκιμές του εαυτού μας, για να το βοηθήσουμε να εξελιχθεί, να προχωρήσει, να ενδυναμωθεί, να τελειωθεί. Κανείς άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να μας δώσει την ευτυχία, τη συναισθηματική ασφάλεια και τη συναισθηματική επάρκεια που τόσο απεγνωσμένα ψάχνουμε όλοι μας. Κανείς. Μπορούμε να τη βρούμε μόνο αν έχουμε το θάρρος να ζούμε τη ζωή μας, δηλαδή να βάζουμε τον εαυτό μας εκεί έξω, μετά που έχουμε αντιληφθεί τις δυνάμεις και τις αδυναμίες μας, μετά που έχουμε μαζέψει τα κομμάτια μας από τις δυσκολίες που έχουμε βιώσει και από τα δύσκολα που έχουμε αντιμετωπίσει, τα ψυχικά τραύματα εμπροκειμένου, μετά που έχουμε δεσμευτεί στη ψυχοθεραπεία μας, στη ψυχοεκπαίδευση και στη πνευματική μας εξέλιξη, όταν βάζουμε τον εαυτό μας εκεί έξω, έχουμε την ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει. Δεν μπορεί να έχει την ευθύνη κανένας άλλος άνθρωπος για μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να ζήσει τη ζωή μας για μας ή να έχει για την ευθύνη για το πώς θα ζήσουμε τη ζωή μας ο κάθε άνθρωπος με τον οποίο συνδεόμαστε. Με τον ίδιο τρόπο που έχουμε πει πολλές φορές ότι δεν κάνουμε παιδιά για να είμαστε ευτυχισμένοι, ότι δεν φτιάχνουμε σχέσεις για να ξορκίσουμε τη μοναξιά, αλλά ότι φτιάχνουμε ανθρώπινες σχέσεις προκειμένου να συνδεθούμε ουσιαστικά με άλλους ανθρώπους. Ναι, μπορεί στη διαδικασία αυτή της δοκιμής και, και του λάθους, του trial and error, όπως λέγεται στα αγγλικά ο όρος, δηλαδή δοκιμάζεις, κάνεις λάθος, φεύγεις, κάνεις σωστό, προχωράς,
Στη διαδικασία αυτή θα αντιληφθούμε και εμείς και οι άλλοι με τους οποίους συνδεόμαστε ότι κάποιοι τρόποι σύνδεσης δεν ήταν και ιδιαίτερα χρήσιμοι, δεν ήταν και ιδιαίτερα θετικοί και δεν ήταν και ιδιαίτερα επικοδομητικοί. Και εκεί πρέπει να έχουμε το θάρρος να ζήσουμε τη ζωή μας, ναι, και να πούμε όχι σε συνδέσεις και όχι σε τρόπους ζωής οι οποίοι αποδεδειγμένα μας προκαλούν το αντίθετο από αυτό που ψάχνουμε μέσα από τη ζωή. Μέσα από τη ζωή ψάχνουμε τη χαρά, ψάχνουμε την ευτυχία, ψάχνουμε την πρόοδο, ψάχνουμε την εξέλιξη. Ζω τη ζωή μου δεν σημαίνει πάω και συμβιβάζομαι σε προβληματικές καταστάσεις, σε ψυχοπαθολογικές συνδέσεις, σε προβληματικές σχέσεις, σε κακοποιητικές σχέσεις, προκειμένου να πω ότι έζησα τη ζωή μου. Δηλαδή γνωρίζω έναν άνθρωπο, ενθουσιάζομαι τον άνθρωπο αυτό, δημιουργώ μια σχέση με τον άνθρωπο αυτό και στην πορεία αυτή η σχέση προκύπτει να είναι κακοποιητική. Στην πορεία αυτή η σχέση προκύπτει να έχει ψυχοπαθολογική σύνδεση. Στην πορεία προκύπτει ο άλλος ο άνθρωπος να έχει μια ψυχοπαθητική προσωπικότητα επικίνδυνη για την ψυχική μου υγεία. Τι θα κάνω εγώ? Θα καθίσω εκεί να ζήσω τη ζωή μου και να αφήνω τον εαυτό μου να είναι στόχος των άρρωστων επιθυμιών του οποιοδήποτε ανθρώπου έχει ψυχοπαθολογία και δεν την αναγνωρίζει και ζει τη ζωή του χωρίς συνειδητότητα? Ή θα παραδεχθώ το λάθος μου ότι έκανα λάθος που μπήκα σε σχέση, σε σύνδεση με έναν τέτοιον άνθρωπο? Θα διορθώσω το λάθος μου, θα διακόψω αυτή τη σύνδεση και θα δώσω χρόνο στον εαυτό μου να αναρρώσει από το νέο ψυχικό τραύμα το οποίο έχει προκληθεί. Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν τη ζωή τους ασυνείδητα και χωρίς ουσιαστική ψυχική, συναισθηματική και πνευματική συνειδητότητα παρασύρονται από τα πάθη τους, παρασύρονται από τις όποιες έλξεις οι οποίες συνήθως είναι παθολογικές, γιατί είπαμε η έντονη έλξη, η έντονη ερωτική έλξη όταν δεν γνωρίζεις κάποιον άνθρωπο, η έντονη έλξη προς μια σχέση η οποία σε στενοχωρεί, σε προς μια σχέση η οποία σε απογοητεύει, αυτό δείχνει μια έντονη ψυχοπαθολογία, σαν να θες να ξαναζεις το τραύμα της παιδικής σου εγκατάλειψης ή το τραύμα του ότι είσαι ένας άνθρωπος που είσαι χωρίς ρίζες. Το να επιμένεις αμέτη μου χαμέτη να κάνεις μια σχέση να επιτύχει, να επιμένεις να κρατήσεις μια σχέση η οποία δεν κρατιέται, δεν έχει στερεά θεμέλια, δεν έχει ρίζες, δεν έχει ισορροπία αυτή η σχέση, δεν έχει ψυχική υγεία αυτή η σχέση. Το να επιμένεις πάση θυσία να κρατήσεις τη σχέση αυτή δείχνει ακριβώς μια τεράστια άρνηση στη ζωή. Η ζωή κινείται, τα πάντα ρί, έλεγε ο Ηράκλειτος. Η ζωή συνεχώς εξελίσσεται και ένας άνθρωπος που ζει τη ζωή του αφήνει τη ζωή να εξελιχθεί, επιτρέπει στη ζωή να κινείται. Επιτρέπει στον εαυτό του να αλλάζει, αποδέχεται τον εαυτό του με τις δυνάμεις του και τις αδυναμίες του και καθημερινά καλείται να παίρνει αποφάσεις για το πώς θα διαχειριστεί αυτό το υπέροχο παιχνίδι που ονομάζεται ζωή. Πώς θα ζήσω τη ζωή μου σήμερα? Θα ζήσω τη ζωή μου σήμερα? Θα ζήσω τη ζωή μου συνειδητά? Θα επιτρέψω στον εαυτό μου να εξελιχθεί, να προχωρήσει, να κυλήσει, ή θα μείνω κολλημένος σε ένα δυσλειτουργικό τρόπο σκέψης, θα μείνω καθυλωμένος σε μια δυσλειτουργική σχέση, θα μείνω να κακοποιούμε, θα μείνω να δέχομαι gaslighting, θα μείνω να δέχομαι bullying, θα μείνω να δέχομαι εκφοβισμό επειδή φοβάμαι να προχωρήσω, επειδή αντί να δω την πραγματικότητα ότι η ζωή κινείται και ότι κανείς άλλος άνθρωπος δεν μπορεί να μου δώσει την ευτυχία παρά μόνο εγώ, μπορώ να προσπαθώ καθημερινά να βρω την ευτυχία και να βρω την ισορροπία την ψυχική και να βρω τη χαρά μέσα από συνδέσεις, μέσα από σχέσεις, αλλά αφήνοντας τη ζωή να εξελιχθεί και αφήνοντας τη ζωή να προχωρήσει. Άρα το ερώτημα που κάνεις φίλοι για το τι σημαίνει ζω τη ζωή μου και το δίλημα που θέτεις ζω τη ζωή μου σημαίνει ακολουθώ τα πάθη μου και τις παρορμήσεις μου και κάνω ό,τι μου κατέβει, ή ζω τη ζωή μου σημαίνει βάζω τη λογική μου να δουλέψει, βάζω την πνευματικότητα μου να δουλέψει, βάζω το πνεύμα μου να δουλέψει, ούτως ώστε να πάρει αποφάσεις οι οποίες να είναι ψυχοσωτήριες, αποφάσεις οι οποίες να σώζουν την ψυχή μου και να εξελίσσουν την ψυχή μου και να τη βοηθούν να απελευθερωθεί ουσιαστικά
και να προχωρήσει προς ένα χώρο που να συνδέεται ελεύθερα, ελεύθερα με άλλους ανθρώπους. Ζω τη ζωή μου σημαίνει επιτρέπω στον εαυτό μου με ελευθερία να ζήσω. Επιτρέπω στη ζωή με ελευθερία να κινείται. Επιτρέπω στη ζωή να εξελίσσεται. Δεν καθυλώνομαι. Η καθήλωση στα ψυχικά μας τραύματα, η καθήλωση στις ψυχικές και πνευματικές μας αδυναμίες και ευαλωτότητες είναι ανελευθερία. Το να πεις εγώ είμαι αυτός ο άνθρωπος που έχω αυτές τις αδυναμίες, έχω κάνει αυτά τα λάθη στο παρελθόν, έχω επιδείξει αδυναμία σε αυτό το σημείο, στο άλλο το σημείο, σε αυτό το χρονικό σημείο στη ζωή μου ήμουν πολύ αδύναμος άνθρωπος και δεν είχα κάνει και ιδιαίτερα καλές επιλογές και πρέπει να νιώθω πάρα πολύ άσχημα τώρα που πριν 5 χρόνια, πριν 6 χρόνια, πριν 6 μήνες, πριν 1 χρόνο είχα κάνει λαθασμένες επιλογές, άρα δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να προχωρήσει, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να ζήσει, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να ανατρέψει ένα παθολογικό μοτίβο, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να ονειρευτεί ψηλά, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να επιθυμήσει να έχει υγιείς και ισορροπημένες σχέσεις, υγιείς και ισορροπημένες σχέσεις ουσιαστικά εμένα με τον εαυτό μου και με άλλους ανθρώπους. Ζω τη ζωή μου σημαίνει τολμώ να αγωνιστώ, τολμώ να ρισκάρω, να λειτουργήσω διαφορετικά, να βγω από τα στεγανά μιας ψυχοπαθολογικής λειτουργικότητας, να επιδιώξω να μάθω να συνδέομαι με διαφορετικό τρόπο με τους άλλους ανθρώπους, να τολμήσω να κάνω ψυχοθεραπεία. Να τολμήσω να αντιμετωπίσω τα ψυχικά μου τραύματα κατάμματα. Να τολμήσω να εντοπίσω και να διοχειριστώ τους εσωτερικούς μου δαίμονες. Να αναλάβω ουσιαστικά την ευθύνη του εαυτού μου. Να διασώσω εγώ ίδιος τον εαυτό μου. Με βοήθεια από την ψυχοθεραπεία. Με βοήθεια από την ψυχοεκπαίδευση. Με βοήθεια από τα πνευματικά και φιλοσοφικά διαβάσματα. Ναι, υπάρχουν εργαλεία στην προσπάθεια αυτή του να ζήσω τη ζωή μου αυθεντικά που να με βοηθήσουν. Δεν θα περπατήσουν τον δρόμο για μένα όμως, εγώ θα τον περπατήσω. Δεν θα πάρουν τις αποφάσεις για μένα, εγώ θα πάρω τις αποφάσεις. Ζω τη ζωή μου σημαίνει τολμώ να δοκιμάσω να ζήσω διαφορετικά. Τολμώ να βγω έξω από έναν παθολογικό τρόπο σκέψης. Οι άλλοι γύρω μας δεν μας ξέρουν καλά. Ξέρουν κάποιες εντυπώσεις μας. Ξέρουν ότι έχουν παρατηρήσει από εμάς. Και συνήθως οι άλλοι άνθρωποι γύρω μας παρατηρούν πώς λειτουργούμε σε συγκεκριμένα χρονικά σημεία. Δεν μπορούν να γνωρίζουν τι έχουμε μέσα στο μυαλό, μέσα στην καρδιά και μέσα στη ψυχή μας. Μπορούν μόνο να υποθέτουν. Μην αφήνετε κανέναν, μα κανέναν, να καθορίζει ποιοι είσαστε. Είτε αυτός είναι ένας επικριτικός γονιός, είτε αυτός είναι ένας ζηλόφθονος φίλος, είτε αυτός είναι ένας κακοποιητικός ερωτικός σύντροφος, είτε αυτός είναι οποιοδήποτε άλλος άνθρωπος ο οποίος θέλει να σας βλέπει σαν ένα αδύναμο, καθυλωμένο και καταδικασμένο να επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια λάθη. Καθορίστε εσείς ποιοι είστε, ας καθορίσουμε εμείς ποιοι είμαστε. Και ξαναλέω, με τη βοήθεια και τη στήριξη της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης, της φιλοσοφίας και της πνευματικότητας. Ζω τη ζωή μου σημαίνει επιτρέπω στον εαυτό μου να εξελίσσεται. Επιτρέπω στον εαυτό μου να μεγαλώνει. Επιτρέπω στον εαυτό μου να βιώνει και αρνητικά και θετικά συναισθήματα. Επιτρέπω στον εαυτό μου να ονειρεύεται και να προσπαθεί και να βάζει σε εφαρμογή το σχέδιο διαφυγής από τις φυλακές του μυαλού μας, στις οποίες μας έχουν κλείσει τα παιδικά μας ψυχικά τραύματα. Και ναι, μπορούμε να ξεφύγουμε και ναι, μπορούμε να ζήσουμε αυθεντικά. Μας το εύχομαι.